Κρήτη επιλέγουν και οι κριτικοί για τις διακοπές τους που σχεδιάζουν τις εξορμήσεις τους εν ώψη 15 Αυγούστου στις παραλίες του νησιού, οι οποίες κατακλείζονται από Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Με τις καλοκαιρινές άδειες να έχουν ξεκινήσει, κορυφώνεται και η έξοδος των Αθηναίων με τα πλοία της γραμμής να αναχωρούν με υψηλές πληρότητες από τον Πειραιά. Αρκετοί ωστόσο παίρνουν ήδη το δρόμο της επιστροφής με τα προγραμματισμένα ημερήσια δρομολόγια από το λιμάνι του Ηρακλείου. Ποιο μέρος είχατε πάει? Αμουδάρα νομίζω λέγεται. Καλά περάσατε? Μια χαρά. Από πού έχετε έρθει? Από Παλαιοφάλιρα, Αθήνα. Περάσατε καλά στην Κρήτη? Ναι, τέλεια. Κάθισα μια εβδομαδούλα και ήταν όλα ωραία. Ηρακλείο εδώ. Περάσατε καλά? Μια χαρά. Τέλεια. Κατέβηκα σπίτι μου για διακοπές και τώρα έχω κάτι δουλειές και ανεβαίνω. Κορυφαίος τουριστικός προορισμός και για όσους ταξιδεύουν με αεροπλάνο το Ηράκλειο, με το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης να καταγράφει αύξηση στις πτήσεις και τους επιβάτες εσωτερικού. Η ημερήσια κίνηση πλέον φτάνει γύρω στις 50 με 60 χιλιάδες επιβάτες τη μέρα. Αυτή είναι η κίνηση. Η μέση τιμή, αν θέλετε, είναι 23.086 αφίξεις και 20.982, δηλαδή 43.000 άτομα ημερησίως είναι η μέση τιμή. Μόνο τον Ιούλιο οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ήταν 728.642 και οι αναχωρήσεις 698.471. Συνολικά τον Ιούλιο του 2018 1.427.113 επιβάτες διακινήθηκαν στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Το περιβάλλον και η κριτική κουζίνα είναι οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους επιλέγουν για τις διακοπές τους στην Κρήτη οι τουρίστες, με τις πληρότητες των καταλυμάτων να αγγίζουν ακόμα και το 100% μέχρι το τέλος του Αυγούστου.